Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μα, κύριε Νότα, από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Δήμο στο τελευταίο χρονικό διάστημα και το είχαμε φιλοξενήσει με ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή Πέριξ. Και μιλώ για το θέμα του ακατάλληλου νερού στο Βαλτοτόπι. Είχατε ξεκινήσει κάποιε ενέργειε προκειμένου να δοθεί λύση ένα νέο αγωγό ίδρυψη, προκειμένου το νερό σα να είναι κατάλληλο. Ο προηγούμενο υπουργό είχε τρέξει τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, με τον κύριο Σκουλέτη ναι. έχετε βρει διάβλου επικοινωνία. Ε, Δυστυχώ, ε, την στιγμή που βρέθηκε το πρόβλημα στον Δήμο μα, ήταν έναν μήνα πριν αλλάξει Υπουργείο ο κύριο Κουρουπλή. Και όπω καταλαβαίνετε, αυτή η αλλαγή δεν μα βοήθησε για να μπει η τελική υπογραφή στο αίτημα που έκανε ο Δήμο μα για χρηματοδότηση μια καινούρια γεώτρηση, αξιοποίηση αυτή και ενό μεταφορικού αγωγού. Θέλω να πω ότι ε, τα τελευταία χρόνια, όπως σε πολλούς Δήμους, έχει παρουσιαστεί ε, ως αποτέλεσμα της απότομης μείωσης που έγιναν στα όρια του Αρσενικού. Ε, θα, να σας πω ότι το Αρσενικό σε προηγούμε, ε, στα προηγούμενα χρόνια ήταν σε επίπεδα ε, στο 50 μικρογραμμάρια, τέλος, στα μικρογραμμάρια, έχει, πάει, έχει πέσει στο 10 και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όχι μόνο ο δικός μας Δήμος, αλλά πάρα πολλοί Δήμοι και έχει να κάνει με την αυστηρή οδηγία που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πόσο έχει, πες, έχει μειωθεί αυτό το όριο του της επιτρεπτής ποσότητας που πρέπει να έχει το πόσιμο νερό μέσα του. Εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα προς το παρόν με διάφορους τρόπους. Ε, ενισχύσαμε εκεί την τοπική κοινότητα με ένα σύστημα το οποίο κάνει διήλυση στο τοπικό καπί ε, και ο κόσμος προμηθεύεται το πόσιμο νερό τουλάχιστον, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό από με έξοδα του Δήμου μας, αυτό όμως δεν φτάνει, προχωρήσαμε, κάναμε έναν έλεγχο της περιοχής, είδαμε ότι η περιοχή δεν έχει κατάλληλο πόσιμο νερό από άλλες γεωτρήσεις, ιδιωτικές γεωτρήσεις, στις οποίες πήραμε δείγματα, η ανάλυση έδειξε ότι και αυτές οι γεωτρήσεις έχουν αρσενικό και έτσι αναγκαστήκαμε να πάμε 4 χιλιόμετρα μακριά από την πλατεία του χωριού, σε μια περιοχή, γειτονική περιοχή και να κάνουμε εκεί την, αδευτική, την ιδρευτική γεώτρηση. Τα αποτελέσματα του νερού είναι θετικά. Την επόμενη εβδομάδα το αίτημα πέρασε από το γραφείο του κυρίου Σκουρλέτη, του νέου Υπουργείου Εσωτερικών την επόμενη εβδομάδα, αν χρειαστεί μέχρι τότε, αν ο κύριο Υπουργό δεν έχει υπογράψει το αίτημά μα για 240.000 ευρώ, τα οποία απαιτούνται για να δώσουμε οριστική λύση στο πρόβλημα. Τα προβλήματα ίδρυυση έχουν ειδικό κονδύλι. Φαντάζομαι ότι μπορεί πολύ εύκολο να σα το κάνει. Δεν, ναι, δεν α... πηγαίνω στο κονδύλι το μεγάλο ναι. με τι θεομηνίε. Είναι διαφορετικό ο κωδικό, στον κωδικός οποίο είναι. υπάρχουν χρήματα και μπορούν να δοθούν. Εμεί ευελπιστούμε ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουμε πείσει. Ε, την ηγεσία του Υπουργείου και Πώς την Επιτροπή Είναι άκρο αναγκαίο έργο. Είναι άκρο αναγκαίο. Τον. Έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι ε, έχει άμεση προτεραιότητα. Και νο ε, είμαι αισιόδοξο ότι τελικά θα χρηματοδοτηθεί. Πόσο καιρό είναι το πρόβλημα, Πόσο καιρό οι άνθρωποι. Ε, Εμεί ε, βρήκαμε το πρόβλημα στι αρχέ Σεπτέμβρη. Και α, όλο αυτό το διάστημα το νερό δεν είναι πόσιμο και έχει απαγορευτεί να μην χρησιμοποιείται και για μα, το μαγείρεμα των, των συνδημοτών μα. Ε, πριν από δύο χρόνια, κύριε Νότα, τέτοιο καιρό, ε, στα τέλη του 2014 καταστροφικές πλημμύρες είχαν πλήξει την περιοχή των Σερών ανεπανάληπτες πλημμύρες ναι. στο Στριμόνα, εκεί με πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα και ο δικός σας Δήμος είχε πληγεί Στο μάτι του κυκλώνα ήταν ο δικός μας Δήμος ε, γιατί από τα, τα ήταν... περίπου 110.000 στρέμματα τα οποία είχαν πληγεί σε εκείνη τη μεγάλη πλημμύρα του 2015, αρχές του 2015 ήταν Ναι ήταν ε, Δεκέμβρη ε, με Γενάρη 14 με, με 15 Ακριβώς, τα, τα 25 με 30.000 Στρέμματα τα οποία είχαν πλημμυρίσει το καλύτερο κομμάτι, το πιο παραγωγικό κομμάτι του Δήμου Σερών και όχι μόνο του δικού μας Δήμου ήταν πλημμυρισμένα και περίπου. με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν οι συνδημότε μα αγρότε να τα καλλιεργήσουν. Αυτό ήταν ένα Δεν πολύ μεγάλο. Δεν μπορέσαν το 2015. Τι έγινε το 2016. Θέλω να μου πείτε το... αν οι άνθρωποι βρήκαν τη σειρά του. Το 2016 τα χωράφια ασφαλώ και καλλιεργήθηκαν. Τώρα είμαστε στην περίοδο τη συγκομιδή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί και τόσο με την βαμβακοκαλλιέργεια που είναι η κατεξοχήν καλλιέργεια της περιοχής, αλλά και οι άλλες καλλιέργειες, το αραβόστου, και των ζαχαρότευλων έχουν συλλεχθεί αυτές οι καλλιέργειε. Δυστυχώ όμω, χάθηκε μια ολόκληρη χρονιά και επειδή ήταν στην έναρξη τη καλλιεργητική περίοδου, ο ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αποζημίωση αν δεν υπάρχει καλλιέργεια εντό των χωραφιών. Με αποτέλεσμα, καθώ όπω σα λέω, ήταν Μάρτιο του 2015. Ε, τα χωράφια είχαν ήδη προετοιμαστεί για να ασπαρθούν Απ τη στιγμή Δε σπάρθηκαν που ποτέ, Δεν σπάρθηκαν ποτέ, επομένω δεν αποζημιώθηκαν ποτέ, ποτέ. ποτέ. δεν αποζημιώθηκαν και νομίζω αυτό ήταν μια αδικία ε, ε, η οποία πραγματικά δική. έχει πλήξει το εισόδημα πολλών ανθρώπων και έφερε σε δυσμενέστατη θέση την βιωσι... βιωσιμότητα την πολλών οικονομία. επιχειρήσεων και φυσικά την τοπική οικονομία. Κύριε Νότα, λέγαμε τότε, μιλούσαμε τότε για τα προβλήματα στι καλλιεργήσιμε εκτάσει, για του αγρότε και για την τοπική οικονομία. Ναι. Λέγαμε όμω και την αναγκαιότητα αντιπλημμυρικών έργων. Δύο χρόνια μετά, κάνοντα ένα απολογισμό, έχει γίνει κάτι, έχουν ναι. ξεκινήσει κάποια έργα. Ναι, έχει ξεκινήσει ένα έργο, ένα έργο προπολογισμού 2.800.000 ευρώ. Ε, αυτό έχει ανακηρυχθεί ανάδοχο. Ο ο ανάδοχο δυστυχώ όμω δεν δουλεύει με τους ρυθμού που θα περιμέναμε όλοι μα. Με αποτέλεσμα να μην έχουν γίνει οι εργασίε που απαιτούνταν μέχρι αυτή τη χρονική περίοδο. Από εδώ και πέρα, όπω γνωρίζετε, μπαίνουμε με ταχύ ρυθμού στον βαρύ χειμώνα που ήδη έχει ξεκινήσει τι τελευταίε ημέρε και θα παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα στην κατασκευή και στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Εύχομαι και ελπίζω. Να μην έχουμε την άνοιξη του 17 γιατί η μεγάλη ποσότητα των υδάτων που έρχονται από, την, από τον ποταμό Στριμώνα ο οποίος συγκεντρώνει μια πολύ μεγάλη λεκάνη ε, από, τον, ε, από την γείτονα χώρα, τη Βουλγαρία και στη συνέχεια ε, διοχετεύεται αυτός ο τεράστιος όγκος υδάτων ε, στη Λίμνη Κερκίνη και μετά προς τον, ε, προς τον κόλπο, τον, ε, τον Στριμωνικό κόλπο, διασχίζοντας μέσα από τον ολόκληρο των ομόσερων ευελπιστώ να μην έχουμε τόσο μεγάλο υδάτινο όγκο γιατί νομίζω ότι τα έργα είναι πίσω. Δυστυχώ ο ανάδοχο δεν ανταποκρίνεται στο Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο. Κανονικά το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του πρώτου μήνε του 2017. Δυστυχώ όμω βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσει και δεν θα μπορέσει να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι έργο που το έχει δημοπρατήσει η περιφέρεια τη κεντρική Μακεδονία Νομίζω ότι ό,τι ήταν δυνατό από πλευρά τη περιφέρειας έγινε. Δυστυχώ όμω ο ανάδοχο δεν ανταποκρίνεται. Και αυτό έχει γεμίσει με πολύ μεγάλη αγωνία όλου του συνδημότε μα. Και όχι μόνο. Ε, κύριε Νότα, θα ήθελα να μα γνωρίσετε και τι ομορφιές του Δήμου σα. Είναι ένα όμορφο ναι, τόπο. Ο... Ο Ξεχο... Δήμο Εμμανουήλ ναι, Παπά. και το κοπιδιλατοδρόμιο, στο οποίο θα ήθελα να περπατήσει. Πρωτίστω θα ήθελα να κάνω και αναφορά πεθαλίνο, στο, ναι. στο όνομα. Είναι ένα από του ελάχιστου Δήμου με ονοματεπώνυμο. Αυτό που πρέ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να θυμόμαστε όλοι και να μην το ξεχνά κανεί μα είναι ότι ο Εμμανουήλ Παπά ήταν ένα ε, άνθρωπο ο οποίο πήρε μέρο με την έναρξη του επαναστατικού αγώνα του 1821, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι ένας ήρωας που αφορά τους μακεδονικούς αγώνες, όχι είναι από το 1821 ήταν. Ε, ένας εύπορος, ευκατάστατος ε, άνθρωπος ε, της όλης της χώρας, ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας, έδωσε όλα του τα χρήματα, την προσωπική του ζωή, την ε, ζωή πολλών από των παιδιών του στον αγώνα και την ολόκληρη την περιουσία του τη στιγμή που κανείς άλλος ακόμα και σήμερα είναι ζητούμενο θα έλεγε κανείς. Αυτή η αυταπάρνηση με την οποία ο Εμμανουήλ Παπάς έδωσε τα πάντα για την πατρίδα του. Στο πλαίσιο αυτό στις 4 Δεκέμβρη γιορτάζουμε, ε, συγγνώμη, ε, τιμούμε τη μνήμη και τον θάνατο του μεγάλου ήρωα σε ένα μνημόσυνο το οποίο τελείται πάντα στις αρχές Δεκέμβρη στην ομώνυμη κοινότητα του, Δήμο, του Εμμανουήλ Παπά που φέρει το όνομα του μεγάλου ήρωα και θα μας τιμήσει με την παρουσία του και ο ε, Υφυπουργός Αθλητισμού ο κύριος ε, Γιώργος ε, Βασιλιάδης. Ε, Εκδηλώσει λοιπόν, α, την Πρώτη α, Κυριακή του Δεκέμβρη, τη μισένη και αυτή την Κυριακή που μα έρχεται και μεθαύριο. Ναι. Με ρωτήσατε όμω, και κλείνω την παρένθεση, για τι ομορφιέ που έχει ο Δήμο μα. Θέλω ο, να μα πάτε στη Λίμνη του Πεθελινού. Η Λίμνη του Πεθελινού είναι ένα πραγματικά υγροβιότοπο ε, ε, απείρου πολύ μεγάλη ομορφιά, ο οποίος, ε, στον οποίο. Ε, τόσο ο τοπικός ε, ε, ναυταθλητικός όμιλος που δραστηριοποιείται εκεί και με το όνομα Κερκινίτης όσο και ο Δήμος Εμμανούλη Παπά πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένας πόλος έλξης και μπορεί να αναπτυχθεί ε, τουριστικά η όλη περιοχή. Έχω ξαναπεί ότι η απόσταση που χωρίζει τη λίμνη του κοπηλατοδρομίου ε, του Πεθελινού στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά με τον Λόφο Καστά, ε, το μεγάλο αυτό μνημείο που βρέθηκε στην Αμφίπολη, είναι πάρα πολύ μικρή και ίσως στο μέλλον δεν θα ήταν ε, τόσο ουτοπικό να δούμε μια κοινή ανάπτυξη του Λόφου Καστά με το κοπηλατοδρόμιο του Πεθελνού. Εμείς το πιστεύουμε. Πολύ ενδιαφέρουσα και, αυτή η άποψη. Και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύω πως και η ελληνική πολιτεία βλέποντας τις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Εμμανουλή Παπά προς αυτή την, ε, προς αυτή την πορεία νομίζω ότι θα είναι αρωγός. Ε, Ενδεχομένω θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και οι Δήμοι να προτείνετε κάτι από κοινού, οι δύο Δήμοι. Είναι, δήμη. είναι, είναι σας ο Δήμο Αμφίπολη και ο δικό σα. Είναι πολύ όμορφη περιοχή. Ο Δήμο τη Αμφίπολη, ο καλό φίλο και συνάδελφο Κώστας Μελίτο, έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και ε, βαδίζουμε και οι δύο προ αυτή την κατεύθυνση τη ε, ανάπτυξη τόσο του λόφου και δίπλα στο λόφο και το κουπελατοδρόμιο. Στην προσπάθειά μα να αναπτυξούμε το κοπηλατοδρόμιο έχουμε κάνει και μια πρόταση στο Ίντερεγ για τη ε, δημιουργία του τοπικού δημοτικού σχολείου στο Πεθελινό, το οποίο είναι... Ε, δεν λειτουργεί, ε, καθώς τα παιδάκια πάνε σε δι, διπλανό ε, σχολείο, ναι, να το αναπτύξουμε και να γίνει ένας ε, ξενώνας με 47 κλίνες, στον οποίο θα μπορούν να βρίσκουν ε, κατάλημα για ε, προετοιμασίες, αλλά και γιατί όχι και για αγώνες, ε, ομάδες και εθνικές ομάδες Είτε από την χώρα μα είτε από διπλανέ χώρε. Υπάρχουν ότι... χρηματοδοτικά προγράμματα στο ίντερνετ, για τέτοια προγράμματα. Ε, ναι, δυνάσεις. υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο ε, εντάσσεται στο Ελλάδα-Βουλγαρία που βλέπει την ανάπτυξη του στριμώνα στον χώρο ε, της χώρας μας, αλλά και στον χώρο της Βουλγαρίας. Εμείς ευελπιστούμε ότι δεν θα περάσει απαρατήρητη η πρότασή μας και ότι θα μπορέσουμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο σε αυτό το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ε, εντελώς άλλη πνοή στην όλη περιοχή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λειτουργία του, της, του κέντρου θεραπευτική υπασία στο νέο σκοπό στα ορία του Δήμου σας. Θα η, θέλαμε να μα μιλήσετε και για αυτή τη δράση. Πραγματικά είναι ένα επίση καινοτόμο σημείο του Δήμου μα. Είναι μια δράση που έχει να κάνει με την θεραπευτική υπασία. Ο Δήμο Εμμανουήλ Παπά έχει τι εγκαταστάσει. Είναι ο, ο δεύτερο κλειστό στίβο στην Ελλάδα. Ο άλλο είναι κάτω στην Αθήνα, στην Αττική, στο Μαρκόπουλο. Εκεί υπάρχει ένα πολύ δραστήριο σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίο προσφέρει πολύ μεγάλε υπηρεσίε σε όσους έχουν την ανάγκη μέσω από την θεραπευτική υπασία να βρουν μια ισορροπία τόσο σωματική, αλλά πάνω απ' όλα σε μια ισορροπία συναισθηματική, καθώ αυτά τα άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα και προβλήματα κάποια από αυτά και ενόησης μπορούν μέσα από την επαφή που έχουν με το άλογο Καθώς θα πρέπει να σημειώσω εδώ ότι ο τρόπος αυτός της θεραπείας ε, βρίσκεται πάρα πολύ παλιά. Ε, είναι, α, χάνεται στην αρχαιότητα όταν το άλογο και ο άνθρωπος επειδή έχουν ακριβώς την ίδια κίνηση το άλογο με τον άνθρωπο μπορεί να συντονιστούν και να δώσει την δυνατότητα σε αυτόν που κάνει θεραπευτική υπασία να αποκτήσει μια ε, 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 ισορροπία στο σώμα του και ταυτοχρόνως μια ευεξία. Το άλογο είναι ένα πολύ όμορφο ε, ζώο και σε επαφή με αυτά τα παιδιά κυρίως απευθύνεται το κέντρο θεραπευτική υπασία, αλλά και όχι μόνο κυρίως αυτά τα παιδιά μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι επίσης κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι στο Δήμο μα και όχι μόνο το κοπηλατοδρόμιο, το κεθής, η μοναστηριακή μας περιουσία, τα μοναστήρια της περιοχής μας. Θα σας πω εδώ ότι υπάρχει ο Άγιος Αθανάσιος στην ομώνυμη κοινότητα του Εμμανουήλ Παπά ε, φέρει ε, τέμπλο στην εκκλησία το οποίο είναι δωρεά του ήρωα του Εμμανουήλ Παπά πριν το 1821. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι μπορούμε και έχουμε δυνατότητες ένας μικρός περιφερειακός δήμο. δήμος που μπορεί όμως να γίνει πόλος έλξης και για πολλούς αστούς είτε των Σερών και της μεγάλη ακόμη αγοράς όπως είναι τις Θεσσαλονίκη. Κύριε Νότα, θα ήθελα φυσικά να αναφερθούμε και στα οικονομικά του Δήμου, με αφορμή και την πρόσφατη yeah. απόφαση του Υπουργού Ιστορικών του κυρίου Σκουρλέτη, για, την, ε, για το γεγονό ότι σα έδωσε τα παρακρατηθέντα το 2016. Μόλι σήμερα που μιλάμε, νομίζω, μόλις ελήφθη σήμερα. αυτή η απόφαση. Πρόλαβε, πρόλαβε την, ε, την έναρξη. Πρόλαβε ναι, ναι, ναι. την έναρξη του το τακτικού συνεδρίου, συνεδρίου τη κεδε που φέτο ναι. γίνεται Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο λοιπόν το συνεδρίο τη ΣΚΕΔΕ. Αύριο στη Θεσσαλονίκη, στο, εκθεσιακό, στο συνεδριακό κέντρο συγγνώμη, Ιωάννης, Βελίδης. Ιωάννης Βελίδης. Εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση από όλη τη χώρα, πρώτου βαθμού θα συγκεντρωθεί και θα συζητήσει για τα αξεπέραστα πραγματικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι Δήμοι, μα όλοι οι Δήμοι και τα οποία θα τολμήσω να πω ότι το 17 πλέον αν εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός που θα ψηφίσει η Ελληνική Βουλή ο Σονούπο και τα κονδύλια που προβλέπονται και οι περικοπές, οι νέες περικοπές που προβλέπονται σε αυτόν προβλέπουν περικοπή εκ νέου 10%, τότε θα βάλουν σε σοβαρή αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα των Δήμων. Και αυτός που τελικά, κυρία Ανδρίτσου θα χάσει δεν θα είναι ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι οι συνδημότες μας, καθώς με τα ελάχιστα που μας δίνουν δεν μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε, βάσει και του νόμου, βάσει και της ύπαρξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Νομίζω νότα... ότι... Οι περικοπέ έχουν ξεχα... ξεπεράσει κάθε φυσιολογικό όριο. όριο και από εδώ και πέρα τίθεται σε αμφι... αμφισβήτηση, όχι πλέον αμφιβολία, σε αμφισβήτηση η λειτουργικότητα και ε, η, η, αυτο... η, η αυτοδιοίκηση των Δήμων. Έχουμε... Φε... Ανοίγεται μεγάλο κεφάλαιο. Όλοι μας. Το να μην λειτουργεί ένα Δήμο, το να μην έχει καθαριότητα, φω, τα απαραίτητα, τα στοιχειώδη για του Δημότε και να μην ε, χάνεται, να χάνεται το αυτοδιοικητικό στοιχείο του Δήμου, να μην, το, να μην ασκεί αυτό διοίκηση, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Νομίζω αυτό, αυτό προσβάλλει και το Σύνταγμα, κυρία ε, Ανδρήτσου. Γιατί το Σύνταγμα ε, λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 102, αν δεν κάνω λάθο, καθώ δεν είμαι και νομικό, μηχανικό είμαι. Εκεί αναφέρεται ότι οποιασδήποτε με αποδίδονται με κάποιο νόμο από την και κεντρική πολιτεία, από την κεντρική εξουσία στους Δήμους, θα πρέπει να ακολουθούνται και από κάποιου πόρου. Δυστυχώ όμω αυτοί οι πόροι δεν, δεν έρχονται, συνοδεύονται. Δεν με τις συνοδεύονται. Παίρνετε, μόνο, μόνο τι αρμοδιότητε δίνει η κεντρική πολιτική. πολιτεία προ του Δήμου. Και οι πόροι με ξεχνιούνται κάπου στα, στα γραφεία κάποιων και Εναι, δεν αποδίδονται. Θεωρείτε ότι ο κύριο Κουλέτη έκανε την κίνηση καλή θέλη να σα δώσει χρήματα σήμερα Νομίζω... τα παρακαλυθέντα το 16 για να προλάβει την αυριανή σα γκρίνια. Γιατί φαντάζομαι το πρώτο που θα λέγατε με το που θα άνοιγαν οι εργασίε του συνεδρίου θα ήταν να διεκδικούμε τα παρακρατηθέντα του 16. Τα παρακρατηθέντα 2016, θα πρέπει να τονίσουμε, κυρία Δρίτσου ότι ήταν θεσμοθετημένοι πόροι οι Κυρίβος. οποίοι έχουν υπογραφεί στην Ελληνική Βουλή με νόμο και τελειώναν με το 2016. Δυστυχώς για την περίοδο του 2017 και προς το μέλλον δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τους αντίστοιχους πόρους οι οποίοι μας, χρωστού, μας χρωστούνται από την περίοδο του 2009 μέχρι το 2016. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό στη χρηματοδότηση τώρα πλέον των Δήμων με την, από την πρώτη πρώτη του 2017. Πιστεύω ότι αύριο στο συνέδριο κεντρική ε, διεκδικητική ε, ε, Δράση τη ΣΚΕΔΕ θα ναι. πρέπει να είναι η αποφυγή τη εξάλληψη αυτών των παρακρατηθέντων για το 2017 και για το μέλλον. Λοιπόν ε, ε, εάν το... συμβεί κάτι αυτό τέτοιο. να μπει μια και να προσέξτε, σβήσουν όλα. Ηδη ήδη, σα λέω ότι. το ε, Στο, στο προσχέδιο δυνατότητα? του προπολογισμού του 2017 που ψηφίζεται αυτέ τι μέρε στην Ελληνική Βουλή δεν προβλέπεται να δοθούν παρακρατηθέντα. Αν δεν δοθούν όμω τα παρακρατηθέντα αυτά. Νομίζω ότι το χτύπημα στην, στην, στην τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο και, και, και δεν θα γίνονται. Δεν θα λειτουργούν οι Δήμοι όπω το περιγράφετε. Εγώ θα σα πω, θα σας πω κυρία, Ο δικό σα Δήμο. Να, να, πάρουμε το δικό σα Δήμο. Το μικρό σας... Δήμο των 15.000 Και εάν συγκρίνουμε τι έδινε η ελληνική πολιτεία στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2009. Και τι, δίνει το, και τι θα δώσει το 2017 Κοιτάξτε, η διαφορά Είναι, είναι ε, μια περικοπή τη τάξη πάνω από 75%. Αυτό όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε, κύριε Νότα. Mm. Το θέμα είναι ότι αυτό που μου περιγράφετε από το 16 στο 17 εγώ πάω. Λέω, μου λέτε ότι τα πήρατε το 2016. Για την επόμενη χρονιά, σίγουρα το 2009 όλη η χώρα βρισκόταν σε μια άλλη κατάσταση, τώρα είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Θα σα δώσω ένα μικρό στοιχείο όμω. Το 2009. Η ελληνική πολιτεία έδινε 4 δισεκατομμύρια, 127 εκατομμύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση και για τον ίδιο πληθυσμό, πάλι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2017 θα δώσει 2.347 εκατομμύρια. Είναι μείωση τεράστια γιατί. Συγγνώμη λίγο, 2 εκατομμύρια το 2017. 2 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια 347 εκατομμύρια. Τα μισά, αλλά προσέξτε. τα χρόνια. Τα ή... μισά χρήματα, αλλά προσέξτε. Ε, έχει μια πολύ σοβαρή ε, ανάγνωση αυτό το πράγμα. Γιατί στα 4 δισεκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια ήταν μισθοδοσίες. Στα 2.347 Πάλι τα δύο δισεκατομμύρια είναι μισθοδοσίε. Άρα, άρα σου μένουν κάτι λίγο. Α, μένουν ελάχιστα. Αυτά που δίνονται πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία ναι, αλλά Αδρίσου, κοιτάξτε, είναι ψίχουλα και για τα οποία... Για να οποία... κάνουμε, μήπω είναι λιγότερα τα έξοδά σα. Γιατί τότε, το 2009, που μου λέτε, είχαμε και δώρα Χριστουγέννων, είχαμε και 14 μισθού. Τώρα αυτά έχουν κοπεί. Δεν δυστυχώς, είναι Δυστυχώ. Και περικοπέ έχουν γίνει. Δυστυχώς, οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν παίρνουν ούτε τα ίδια, ούτε τον Χριστουγέννων. Δυστυχώ, επειδή είμαστε. Οι βγήκαν στη σύνταξη, φαντάζομαι ότι η μισθοδοσία έχει πέσει. Δυστυχώ και όμω, κυρία Δρίζου δεν έχει πέσει. αυτόν τον αυτό, το αυτό. Βαθμό, Γιατί ε, συνεχώ προστίθονται νέε ε, ασφαλιστικέ και φορολογικέ επιβαρύνσει στου υπάρχοντε εργαζομένου. Θα σα πω μόνο ότι το 2017 προβλέπει ένα 5,88% ακόμη στις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων. όπως καταλαβαίνετε, συνεχώς έχουμε μείωση πόρων και από την, ε, ε, ενώ μα αποδίδονται. Καινούργιες αρμοδιότητες καθημερινά και από την άλλη δεν μπορούμε να, ε, να εξευρεθούν οι πόροι. Κοντολογής αν... κύριε Νότα, μιλάμε για μια φτωχή χώρα. Που τα, τα χρήματα που δίδει στου ε, οργανισμού τοπική αυτοδιοίκηση είναι ελάχιστα. Μου λέτε ότι είναι το 50% σε σχέση με το 2009. Ακριβώ. Και αν δεν γίνονταν τα έργα ε, του ΕΣΠΑ, ε, τα έργα από την του... Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έργα από το του... Ιντερεκ, Διασυνοριακή Συνεργασία, του Λίντερ και όλα αυτά. Θα, θα, θα έμπαινε μια πέτρα πάνω στην άλλη στου Δήμου τη χώρα. Όχι, νομίζω πω δεν θα έμπαινε. Ευτυχώ αυτή τη στιγμή, α πούμε, ο δικό μου Δήμο έχει κάνει πέντε προτάσει στο Ιντερεκ για να μπορέσουμε να εντάξουμε κάποια έργα. Άλλες τρεις προτάσεις στο ΕΣΠΑ και περιμένουμε την έναρξη του της καινούργιας περιόδου του Λίντερ του 2017. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε άλλες δύο-τρεις προτάσεις ακόμα στο πρόγραμμα Λίντερ. Αυτά που, δι, που δινόταν κάποτε στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της ΣΑΤΑ, και όταν λέω ΣΑΤΑ είναι για τη συντήρηση και, ε, των έργων υποδομής των Δήμων, ε, ε, κυρία Ανδρίτσου, Είχαμε ένα δισεκατομμύριο εκατό εκατομμύρια και τώρα με τα βία στάνουμε το 17 στα 180 εκατομμύρια. Η περικοπή είναι ε, έξω από κάθε λογική. Αλλά εγώ προσέξτε τι θα πω τώρα. Προσέξτε τι θα πω. Και είμαι από τους λίγους που το υποστηρίζουν. Στα δύο χρόνια που είμαι εγώ δήμαρχος, το οικονομικό ακόμη και σε αυτή τη δυσμενέστατη ε, περίοδο που έχουμε φτάσει είναι κατε... Ε, με βάση για τον Δήμα Εμμανουλή Παπά και για τον Δήμαρχό του, μικρότερο πρόβλημα από το τεράστιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Εκεί, Αυτή τη στιγμή, προσέξτε, είναι φοβερό. Η χώρα καταραίει. Πόροι δεν υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν και βασανιζόμαστε όλοι μας με τη γραφειοκρατία και την πολυνομία.